Το μεγαλύτερο θαλασσοπούλι της Ευρώπης εντοπίστηκε και στην Ελλάδα. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Σταύρο Καλπάκη, υπεύθυνος ομάδας δράση για την άγρια ζωή. Κύριε Καλπάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ και να σας καλησπερίσω από Κρήτη. Καλησπέρα και εγώ εδώ από Χαλκιδική που είμαι εγώ. Αναφερόμαστε στο, διορθώστε με αν κάνω λάθος και αν το προφέρω σωστά, στο Μόρους Μπασάνος. Μάλιστα, είναι το επιστημονικό όνομα του είδους, σούλα έχουμε συνηθίσει να το λέμε. Είναι αυτά τα υπέροχα πουλιά τα οποία τα βλέπουμε στα ντοκιμαντέρ να βουτάνε από μεγάλα ύψη μέσα στη θάλασσα σαν βέλος με μεγάλες ταχύτητες και να καταδύονται μέσα στο νερό ακόμα και σε βάθος 20-25 μέτρων για να βρουν την τροφή τους, που είναι ψάρια φυσικά. Και είναι ένα σπάνιο λοιπόν, ένα σπάνιο πουλί και θέλω να σας ρωτήσω σε ποιες περιοχές σε πανευρωπαϊκό επίπεδο εντοπίζεται περισσότερο πουλί. Ακριβώς. Το πουλί αυτό, το είδος του πουλίου αυτού, συναντάται κυρίως στον Ατλαντικό και για την ακρίβεια στο Βόρειο Ατλαντικό, όπου και αναπαράγεται σε βραχώδεις νησίδες. Και κατά τη μεταναστευτική περίοδο μπαίνει και μέσα στη Μεσόγειο. Μάλιστα, για κάποιο διάστημα δεν εμφανιζόταν καθόλου στη Μεσόγειο. Δηλαδή, σταδιακά, ενώ το πουλί αυτό υπήρχε στην αρχαιότητα, στη Μεσόγειο, από αρχαιολογικά ευρήματα που έχουν βρεθεί, ποστά του ζώου κλπ. Είχε χαθεί, είχε εξαφανιστεί. Τις τελευταίες δεκαετίες όμως έχει αρχίσει να ξαναμπαίνει μέσα στη Μεσόγειο και μάλιστα να αναπαράγεται και στην περιοχή της Νότιας Γαλλίας και της Βόρειας Ιταλίας. Και περιστασιακά πλέον επισκέπτεται τη χώρα μας. Κύριε Καλπάκη, σε ποια περιοχή εντοπίστηκε, βρέθηκε το συγκεκριμένο πουλί και κάτω από ποιες συνθήκες? Βρέθηκε μέσα στο μυχό του Θερμαϊκού Κόλπου. Είναι το βορειότερο σημείο στο οποίο έχει εντοπιστεί στη χώρα μας. Ναι. Είναι η δεύτερη φορά που μπαίνει στο Θερμαϊκό, αλλά πρώτη φορά μπαίνει και τόσο βαθιά μέσα στον κόλπο του Θερμαϊκού. Αναγνωρίστηκε αμέσως. Ναι, κοίταξε, ο ψαράς βασικά μπλέχτηκε στην παγίδα ενός ψαρά, ο οποίος αμέσως ο άνθρωπος τόσωσε, το απεγκλώβησε, αλλά βασικά είναι τραυματισμένο. Οπότε χρειάστηκε να μεταφερθεί στην καταστάση μας, όπου διαπιστώσαμε ότι πρόκειται για αυτό το πανέμορφο μεγάλο θαλασσοπούλι που δύσκολα μπορεί να συναντήσει κανείς στη χώρα μας. Οι επόμενες κινήσεις σας? Προσπαθούμε για την αποκατάσταση των τραυματισμών που έχουν γίνει στους μυς της Νέας Περούγας από δίχτυ. Ναι. Προκειμένου να μπορέσει να επανέλθει ξανά γρήγορα ξανά πίσω στις θάλασσές του. Θα αφαιθεί λοιπόν ελεύθερο και αν είναι σε ποιες περιοχές? Αυτό θα το δούμε. Ναι. Δεν ξέρω αν θα τα αφήσουμε πάλι ανοιχτά στο Θερμαϊκό, όχι βέβαια τόσο μέσα στο βαθιά στο μυκό του κόλπου, ή τέλος πάντων σε κάποια άλλη περιοχή του Αιγαίου για να συνεχίσει από εκεί πέρα το ταξίδι του. Ο πληθυσμός απειλείται του συγκεκριμένου είδους? Όχι, το συγκεκριμένο είδος δεν είναι από αυτά που απειλούνται. Γενικά, ο πληθυσμός στο Βόρειο Ατλαντικό έχει διατηρηθεί και μάλιστα ίσως και οι μεταπληθυσμοί που ήρθαν μέσα στη Μεσόγειο να οφείλονται σε αυτή την αύξηση του πληθυσμού στο Βόρειο Ατλαντικό. Αλλά όπως και να το κάνουμε, ένα πανέμορφο πουλί και πολύ σπάνιο που να το δει κανείς και είναι κάτι πολύ όμορφο, ας πούμε. Μάλιστα. Κύριε Καλπάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.